είχα κοιτάξει το κινητό για μηνύματα. Ό,τι θες, εντάξει. Άμα έχει και πλάκα, ακόμα καλύτερα. Αλλά άμα θες να μου πεις και κάτι απλό, δεν με πειράζει. Άμα έχει και πλάκα, αυτές οι ιστορίες συνήθως δεν έχουν πλάκα. Έχουνε. Έχεις κοιτάξει κινητό. Ναι. Ναι. Το λες με έναν τρόπο. Ναι. Είπα ότι είναι σαν να σου λέω, πιες νερό σήμερα. Όχι, εντάξει. Σου λέω ότι το κοίταξα το κινητό σε μια φάση που ήμουν εγώ ανασφαλής. Ως άνθρωπος. Επιβεβαιώθηκες όταν το κοίταξες το κινητό ή όχι. Όχι, δεν υπάρχει επιβεβαίωση εκεί. Εκεί δηλαδή και να μην βρεις τίποτα, είσαι σίγουρος δηλαδή ότι κάτι έχεις βρει, ότι κάτι σου σχαλίζει. Δηλαδή και σε σημείο αρρώστιας που δεν βρήκα τίποτα, κάπου αλλού, τα σβήνει. τα σβήνει λοιπόν. Εμμονή δηλαδή με λίγα λόγια. Τα διαγράφει με το που έρχομαι. Λοιπόν, οκ, κρατάω αυτό με το κινητό, μια χαρά. Θέλω να μου πεις κάτι που έκανες πιτσιρικάς και μέχρι σήμερα δεν το είχαν μάθει οι γονείς σου. Κάτι που έκανα πιτσιρικάς και μέχρι σήμερα δεν το μάθαν οι γονείς μου. Δύσκολο. Γιατί? Γιατί με είχαν πιάσει με εκείνον τον πάθο τελικά. Ωραία. Κάτι που έκανα πιτσιρικάς και δεν το μάθανε ποτέ οι γονείς μου. Δεν ξέρω τι να σου πω. Εκείνες μοναχικές στιγμές κλειδωμένες μέσα στην τουαλέτα. Το οποίο και να μην το μάθουν ποτέ, είναι σίγουρο ότι το υποψιάζονται. Είχαμε στο Μέστε Καλή Χαρά πρόσφατα μια ιστορία για την αυτοικανοποίηση. Ναι. Και είχαμε πολλά και ενδιαφέροντα πει. Έχουμε σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο πια ιστορίες δηλαδή, για την αυτοικανοποίηση. Όσο κρυφά και να γίνεται η όλη φάση, το καταλαβαίνουν οι άλλοι. Όταν είναι λίγο πιο σκληρό το. Το. Λοιπόν, είσαι ειλικρινής, δεν μπορώ να πω κάτι. Οκ. Θέλω να μου πεις τι είναι το πρώτο πράγμα που κοιτάς σε μια γυναίκα. Φαντάζομαι το πιο όμορφο πράγμα που έχει πάνω της. Δηλαδή άμα είναι το στήθος της θα κοιτάξει το στήθος. Άμα είναι ο κόλος θα κοιτάξει τον κόλο. Άμα είναι τα μάτια της θα κοιτάξει τα μάτια. Νομίζω ότι αυτό μετά πηγαίνει το μυαλό μας. Ή τουλάχιστον το δικό μου να βρει το πιο γοητευτικό στοιχείο πάνω σε έναν άνθρωπο που πριν ξεκινήσει. Αυτό το δέχομαι, αλλά πρόσεξε. Όλοι μας έχουμε ένα μηχανισμό αναζήτησης, ένα search, έτσι. Uh-huh. Λοιπόν, για να βρεις το πιο γοητευτικό, όπως μου λες, σημαίνει ότι κάπου κοιτάς πρώτα. Δηλαδή, μήπως θα πας εγώ πρώτα στα πίστια ή στο στήθος, και αν δεν ικανοποιηθεί, θα πας μετά στα μάτια. Όχι. Ή πηγαίνει, ας πούμε. Νομίζω ξεκινάω από τα μάτια, γιατί να δω τι ηλεκτρισμός υπάρχει στο βλέμμα και άμα το βλέμμα είναι ωραίο. Άρα τα μάτια λοιπόν, ξέρεις που σου προκαλεί και μια μηχανία. Ναι. Κατευθείαν αποστρέφω το βλέμμα μου πηγαίνοντας για χειροφύλημα, όπου στο χειροφύλημα μπορείς να εξετάσεις και το στήθος, γιατί ξέρεις, σκύβεις ακριβώς από πάνω. Λοιπόν, τα μάτια κρατάω τότε έτσι όπως το λες. Λοιπόν, τα μάτια, το βλέμμα είναι το πρώτο πράγμα το οποίο κοιτάζεις. Λοιπόν. Υπήρχε και το δεύτερο καφέ. Τον υπήρχε και το δεύτερο καφέ. Έχεις αγχωθεί. Όχι. Έβαλα το πόκερ το γυαλί τώρα. Για να μην μπορώ να σε βλέπω. Ακριβώς. Λοιπόν, έτσι καλώς. Τι αναζητήσεις να δυσκολεύω. Μόνο τρεις έχουν μείνει, άμα τις βλέπω εδώ σωστά. Έχουμε κάνει ήδη τις 7. Και τα έχεις πάει αρκετά καλά. Λοιπόν, θέλω τώρα να μου πεις ποιο είναι το πιο σεξι στοιχείο σου σύμφωνα με το έτερόν σου ήμιση και αμέσως μετά στο καπάκι ποιο είναι και το μεγαλύτερο σου ελάττωμα. Σύμφωνα με το τρόπο σου είναι. Αυτές μετράνε σαν δύο ερωτήσεις, όχι σαν μία. Απλά επειδή έχουν σχέση με την άλλη. Το είπες το πιο σεξι. Το πιο σεξι θα μου πεις πρώτα και μετά το μεγαλύτερο ελάττωμα. Ναι. Σύμφωνα με την. Με την κοπέλα σου. Με τη σχέση σου. Ναι. Νομίζω. Τι έπαθες τώρα, εύκολη να πει. Δεν ξέρω γιατί, ξέρεις,
Είναι περίεργη ερώτηση να την κάνεις σε κάποιον. You baby, do I make you horny? Δηλαδή, ξέρεις, σε φάση, αγάπη μου, τι βρίσκεις ακριβώς σεξ πάνω μου. Ε, δεν ξέρεις. Σεξ. Νομίζω ότι είναι ένα συνδυασμό πραγμάτων από όσο μου το έχει εξηγήσει, εκτός αν δεν βρίσκει κάτι συγκεκριμένο να μου τονίσει. Προσωπικότητα. Δεν ξέρω, ίσως το μαλλί μου. Το μαλλί, στο δέχομαι. Οκ. Okay. Το μαλλί, το οποίο είναι πιο γοητευτική φαλακρή άντρα της Ελλάδας. Κρατάω το μαλλί. Και ποιο είναι το μεγαλύτερο σου ελάττωμα? Αυτό σίγουρα το ξέρεις. Το μεγαλύτερο μου ελάττωμα σε σχέση με τις σχέσεις? Σε σχέση με το τώρα σου ήμιση. Α, το δηλαδή, μου σου ταχώνει για ποιο λόγο συνήθως. Βασικά δεν μου ταχώνει. Δεν σταχώνει. Λες να μην έχω ελαττώματα. Λες να έχω ανέλθει πλέον σε τέτοιο πνευματικό επίπεδο. Λες να είμαι τόσο καλός άνθρωπος. Λες να είμαι αγίος, λες να αλλάξουμε θέση. Δεν παίζει να μην σταχώνει, δεν υπάρχει ζευγάρι το οποίο δεν έχει μικρούς τσακωμούς. Στη δικιά σου κοινωνία. Στη δικιά σου δεν είναι. Στο δικό μου μικρό κόσμο όλα είναι ειρηνικά. Αλλά δεν έχεις ελαττώματα δηλαδή μου λες. Εγώ ελαττώματα. Έχω άπειρα, αλλά όταν είσαι ερωτευμένος δεν τα βλέπεις αυτά τα πράγματα. Όχι, τι υλικό. Τι υλικό και όμορφο. Το θέμα να το πιστεύουμε σε αυτό που λέει. Ότι δεν έχει ελαττώματα σε σχέση. Στην προηγούμενη δεν απαντήσανε. Α, ναι, πρέπει να ακούσουμε. Ήσουν ειλικρινής, εντάξει, με το μαλλί. Εγώ δεν έχω θέμα, okay. Δεν ξέρω. Μπορεί να ακούσουμε, παρακαλώ. Όχι, ήταν δύο ερωτήσεις, Βιτονά. Δύο ερωτήσεις διαφορετικές. Το είπα, δεν ήταν μία. Είναι δύο ερωτήσεις διαφορετικές. Απλά τους είπα μαζί για να ξέρει. Λοιπόν, για να ακούσουμε για την πρώτη, για το μαλλί που είπε. Και για να ακούσουμε τώρα για τη δεύτερη, που απάντησε ότι δεν έχει ελαττώματα. Δεν υπάρχει, Μουζουράκι. Απλά. Δεν υπάρχει. Οκ. Ο αναμάρτητος. Είπα, δεν θεωρούν οι άλλοι ότι έχεις ελαττώματα όταν, όταν είναι ερωτευμένοι οι άλλοι μαζί σου. Τι βραδύ την έφαγες, φίλε. Λοιπόν. Ναι. Δεν ξέρω κατά πόσο έχεις δει. Τελευταία ερώτηση σου κάνω τώρα. Okay. Εκτός αν θες να σου κάνω κι άλλες μετά. Έχω πολλές. Και μπορούμε να αλλάξουμε και μερικές από τις πρώτες. Από ποιες? Από τις πρώτες. Δεν ξέρω κατά πόσο το πήρες χαμπάρι πριν από μία εβδομάδα. Μία εβδομάδα και δύο μέρες είχαμε το διαγωνισμό της Eurovision. Ναι. Τον είδες μήπως? Όχι. Το τραγούδι που πήγε φέτος το ξέρεις? Ήταν με τον Λούκα Γιώργο και το Stereo Mike. Το Watch My Dance. Και ήρθαμε έβδομοι. Δεν ξέρω, σου δίνω μερικά στοιχεία. Λοιπόν, άνοιγε ένα ωραίο τραγούδι. Για παράδειγμα, το κομμάτι του Τζοβανότη. Πες ότι ήταν original κομμάτι και όχι ξέρεις διασκευή κτλ. Θα πήγαινες με ένα τέτοιο τύπου τραγούδι στο διαγωνισμό της Eurovision? Θα σε ενδιαφέρε? Όχι. Αλλά είναι αυτό που σου είπα και πριν, ότι. Δηλαδή, ποτέ μιλές ποτέ. Έχουν υπάρξει πολλές φάσεις στη ζωή μου που έχω αναθεωρήσει πράγματα και καταστάσεις. Αυτή τη στιγμή όχι, δεν θα πει. Δεν νομίζω ότι έχει κάτι να προσδώσει σε αυτό που θέλω να κάνω εγώ, αυτός ο διαγωνισμός. Νομίζω ότι δεν θα πήγαινε και σε οποιαδήποτε άλλη φάση, να σου πω την αλήθεια. Αλλά σήμερα, ναι, μπορώ να πω ξεκάθαρα όχι. Έτσι κι αλλιώς, οι πιο πολλές συνεντεύξεις μου κλείνω πάντα λέγοντας ότι όλα αυτά που είπα ισχύουν για σήμερα. Αύριο μπορεί να πει. Αύριο είναι τα ακριβώς αντίθετα. Δεν μπορώ να αποσχεθώ τίποτα άλλο. Να σου πω κάτι. Εγώ μπορώ να σου βρω ένα λόγο για να πας. Να σε ακούσουν πολλές άλλες χώρες. Έχει γιγαντιαία τηλεθέαση εκείνο το βράδυ. Ναι. Οπότε, why not? Δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να προκύψει από εκείνη τη βραδιά. Ορίστε ένας καλός λόγος. Okay. Και θα πας με κάτι που το γουστάρεις εσύ και όχι με κάτι που θα σου πουν οι άλλοι. Αυτός θα είσαι. Ξέρεις τι γίνεται τόσο πολύ σούσουρο. Είναι ένας. Φέτος δεν έγινε τόσο. Τα τελευταία χρόνια έχουμε ρίξει τους τόνους. Δεν γίνεται αυτό που γινόταν παλιότερα. Αλλά είναι ένας διαγωνισμός, ξέρεις, που και ποιοι θα βγούνε και ποιον θα στείλει η Ελλάδα και ίντριγκες πίσω από τα τέτοια. Ένας πήρε τους χορευτές του Αλουνού και. Ξέρεις, βλέπω. Βλέπω. Ξέρεις και αυτό με τους χορευτές. Δεν υπάρχεις. Εγώ κοιμάμαι γύρω στις 7 η ώρα το πρωί. Οπότε το κατά τις 5 που κλείνω το PlayStation έχει κουσκούς. Έχει κουσκούς επανάληψη τα ξημερώματα, Οπότε βλέπεις τα πάντα, μαθαίνεις τα πάντα, μάλιστα. Παιδιά, εντάξει, άκουσα τις βροντές του Μουζουράκης, αλλά απ' την άλλη, εντάξει, άκουσα και πολλά αλληλούια, Πρέπει να άκουσα γύρω στα 7 αλληλούια. Δεν ξέρω. Για να ακούσουμε καταρχάς για την Eurovision, ακούσαμε απάντηση. Ακούσαμε για το. Ναι, ήταν ειλικρινής.
ήταν ειλικρινής. Λοιπόν, έχεις ακούσει. Πιστεύω ότι είστε υπερβολικοί, γιατί είστε υπερβολικά καλοί μαζί μου. Μακάρι να είναι τόσο εύκολα τα πράγματα και όταν θα συναντήσουμε τον δημιουργό μας. Όταν θα συναντήσουμε. Το δημιουργό μας. Λες να έρχεται. Ξέρεις κάτι που δεν ξέρω. Έχετε κάτι άμεσα και δεν το ξέρω. Παπαχρηστή. 2012 και έτσι. Αυτό λέω. Ξέρεις κάτι που δεν ξέρω. Να ετοιμαστούμε. Ξέρω κάτι που δεν ξέρεις. Το λένε οι Beatles αυτό. There's nothing you can do that can't be done. Nothing you can see that isn't shown. Που λέει. Δεν υπάρχει κάτι που να βλέπω εγώ που να μην το βλέπεις εσύ. Νομίζω ότι είμαστε όλοι το ίδιο. Απλά έχουμε τις ίδιες ανησυχίες, φαντάζομαι, τις ίδιες ανασφάλειες. Είμαστε όλοι ένα. Πλάσματα ενός, δύο, τριών, δώδεκα θεών. Δεν έχει σημασία. Πώς το λέγανε ένας φιλόσοφος, το έλεγε αυτό. Δεν φοβόμαστε τους θεούς, δεν ανησυχούμε για το αύριο. Το καλό είναι εύκολο να έρθει και το κακό εύκολο να τα αντέξουμε. Το πώς θα μας αντέξετε εσείς θα το μάθουμε σε λίγο. Δώστε μας ένα-δύο λεπτά και επιστρέφουμε.